Νέα τροπή στην υπόθεση της μονταζιέρας των Τεμπών δίνει, κυρίες και κύριοι, η χθεσινή δήλωση βόμβα του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ, Παναγιώτη Τερεζάκη, ο οποίος για πρώτη φορά 16 μέρες μετά την αποκάλυψη της εφημερίδας Το Βήμα παραδέχτηκε ότι πράγματι το ηχητικό ντοκουμέντο που βγήκε στη δημοσιότητα λίγες ώρες μετά την τραγωδία είχε μονταριστεί. Με τον ίδιο όμως να πετά τον μπαλάκι πρωτίστως στο μέσο μαζικής ενημέρωσης που το έφερε στη δημοσιότητα, καλώντας το να πει καθαρά αν εκείνο προχώρησε στην κοπτοραπτική και δευτερευόντως μπαλάκι πέταξε και στη δικαιοσύνη, την οποία επίσης κάλεσε να κάνει έρευνα στα email των υπαλλήλων του ΟΣΕ προκειμένου να διακριβωθεί αν το υλικό διοχετεύτηκε από αυτά. Λίγες ώρες αργότερα έρχεται η αντίδραση της δικαιοσύνης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα βάλει στο μικροσκόπιο τα email των υπαλλήλων του οργανισμού. Οι δηλώσεις Τερεζάκη προκάλεσαν και νέο γύρο σφοδρών πολιτικών αντιδράσεων. Ο Στέφανος Κασελάκης ζήτησε απαντήσεις από το Μαξίμου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για ένα αδίστακτο σχέδιο της κυβέρνησης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά ότι πρόκειται για ένα μη θέμα ως προς την ουσία του. Να δούμε αναλυτικά τις εξελίξεις. Βλέπουμε ήδη την Άννα Κανδύλη, τον Μαρίνο Αλιφέρη, τη Δέσποινα Γεωργιάδου, τον Σωτήρη Μπολάκη και την Εύη Καλίνη. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις μετά τις δηλώσεις Τερεζάκη. Θύελλα αντιδράσεων ξεσήκωσε η παραδοχή βόμβα του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ, Παναγιώτη Τερεζάκη, για μονταζιέρα στους διαλόγους σταθμάρχη και μηχανοδηγών το βράδυ της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών που αποκάλυψε το Βήμα της Κυριακής. Μοντάζ, εγώ από ό,τι έχω καταλάβει, και μπορεί να έχω καταλάβει και λάθος, ότι κάποιο κομμάτι της συνομιλίας κόπηκε από το σύνολο των συνομιλιών που έχουν γραφτεί. Τώρα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ποιος το έκοψε και γιατί το έκοψε, εγώ έχω πει κατ' επανάληψη και δημόσια, τόσο όσοι έχουμε μπλακεί στον οργανισμό σε αυτή τη διαδικασία που έχουμε πάρει, έχουμε δώσει ηχητικά κατά καιρούς, όλα τα στοιχεία επικοινωνίας μας, τα κινητά μας, τα mail μας, τα υπηρεσιακά mail του οργανισμού είναι στη διάθεση των ανακριτικών αρχών όποτε θέλουν. Μπορούν να τα ανοίξουν, να διαπιστώσουν τι διακινήθηκε, πώς διακινήθηκε, πού διακινήθηκε. Το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει ότι δεν τίθεται θέμα αλλίωσης στοιχείων με σκοπό την παραπλάνηση της κοινής νόμης. Εδώ μιλάμε για ένα θέμα το οποίο είναι μη θέμα ως προς την ουσία του ζητήματος των Τεμπών. Αν υπάρχει ζήτημα διαρροής, που μπορεί να υπάρχει, αν υπάρχει ζήτημα οποιοδήποτε, να το ερευνήσει η δικαιοσύνη και το ερευνά. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ακόμα και οι πιο σφοδροί πολέμοι της κυβέρνησης, του ΟΣΕ, ουδέποτε αμφισβήτησαν το ανθρώπινο λάθος. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τοξικότητα, απευθύνοντάς του σειρά ερωτημάτων για τις επίμαχες συνομιλίες το βράδυ του δυστυχήματος. Ενδιαφέρει ή όχι την κυβέρνηση να πληροφορηθεί ποιος έκανε μοντάζ συνομιλιών, δηλαδή αλλίωση του υλικού μετά από ένα δυστύχημα που στοίχησε τη ζωή 57 ανθρώπων? Το θεωρεί μη θέμα και μετά τις δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ, κύριου Τερεζάκη? Είναι δυνατόν να μην έχει γνώση το Μέγαρο Μαξίου για το μπάζωμα όταν είχε γνώση για τη μονταζιέρα? Κατά πάσα πιθανότητα, γιατί προφανώς κάποιος έδωσε την εντολή για αυτή τη συγγραφή και είχε γνώση για το λάθος του σταθμάρχη. Είχε γνώση γι' αυτό, αλλά δεν είχε γνώση για το μπάζωμα. Δύο μέρες αργότερα. Έχουν το θράσος να μιλούν για τοξικότητα αυτοί που κάνουν προεκλογική εκστρατεία στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων και καμπάνια επάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα. Το νοσηρό χέρι που χειραγώγησε την κοινή γνώμη θα αποκαλυφθεί και θα μπει τέλος στην ατιμωρησία και τη συγκάλυψη, τονίζει το Πασόκ. Η κυβέρνηση δεν είναι μόνο υπεύθυνη για την τραγωδία, αλλά για ένα αδίστακτο σχέδιο χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Έχουμε χρέος και θα κάνουμε ό,τι περνά από τα χέρια μας για να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι της τραγωδίας και αυτού του αδίστατου σχεδίου χειραγώγησης στη δικαιοσύνη. Ο Παναγιώτης Τερεζάκης αποκάλυψε επίσης ότι τους επίμαχους διαλόγους είχαν λάβει μέσω email και υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης του ΟΣΕ, ενώ μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι πρόσβαση σε αυτό το υλικό είχαν μόνο κάποια συγκεκριμένα στελέχη του οργανισμού, τα οποία το παρέδωσαν στην αστυνομία για να φτάσει τελικά στα χέρια των δικαστικών αρχών. Είχε φύγει email, είχε ζητηθεί email στα στελέχη της διοίκησης εκείνη την ημέρα, αλλά που όμως μπήκαν στα email, γι' αυτό λέω να εξεταστούν αυτά τα email, να δούμε. Που ήρθανε, ξέρουμε από πού ήρθανε, ήρθαν από τον κεντρικό σερβερ προς τα μέλη, τα υψηλόβαθμα στελέχη του οργανισμού. Να ανοιχτούν λοιπόν τα mail στον σερβερ και να δούμε αν μετά αυτά φύγανε και προς τα πού φύγανε. Πυρομαδών εξαπέλυσαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η παραδοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ θέτει ξανά στο προσκήνιο τα ερωτήματα για το πώς, από ποιους και με ποιον εντολή έγινε αυτή η παραποίηση και διαρροή. Πρόκειται για ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα και που η κυβέρνηση προσπαθεί συστηματικά να αποφύγει, παριστάνοντας την ανήξερη και κυρίως την αθώα. Για τα Τέμπη μένεται μια κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης. Όλος ο κόσμος μιλούσε για την τραγωδία των Τεμπών, τόνισε σε Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση, αναφερόμενη στην πρόσφατη επίσκεψή της στην Αθήνα. Sometimes it feels like we never learn.
How many tragedies like the one in Tempe do we need to understand that corruption eventually kills? Οι δικαστικές έρευνες για την εθνική τραγωδία συνεχίζονται. Είναι ήδη μαζί μας η Άννα Κανδύλη. Άννα, για να συνοψίσουμε τις κινήσεις της δικαιοσύνης πια, εκεί πέφτουν τα φώτα. Η δικαιοσύνη είχε ξεκινήσει αρχικά μία έρευνα για τη διαρροή των ηχητικών, η οποία είχε παγώσει μέχρι που ήρθε το δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, πάνω στην οποία πάτησε η αναφορά που κατέθεσε πριν από 10 μέρες στον Άριο Πάγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και μετά τα χθεσινά η έρευνα της δικαιοσύνης γίνεται πιο συγκεκριμένη. Ναι, Ράνια, αυτή η έρευνα λοιπόν ξεπάγωσε τις τελευταίες ημέρες της δικαιοσύνης. Έχει ξεπαγώσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, καλούνται οι 4 υπάλληλοι που είχαν πρόσβαση στο υλικό. Αυτό που μας είπε και ο κύριος Τερεζάκης, ότι 4 υπάλληλοι είχαν πρόσβαση. Ένας εξ αυτών έδωσε σε 4 στελέχη του ΟΣΕ τις ηχογραφημένες συνομιλίες. Άρα, τις συνομιλίες τις πήραν τουλάχιστον 5. Και μπορεί δυνητικά μέχρι και 8. 8. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα λοιπόν. Αυτό λοιπόν τώρα δεν το ήξερε η δικαιοσύνη για την πιθανότητα τα ηχητικά αυτά να βρέθηκαν στα χέρια 8 ανθρώπων. Δεν ήξερε το κομμάτι από τους 4 διαπιστευμένους υπαλλήλους και μετά. Μαθαίνει τώρα λοιπόν και αυτό το κομμάτι, ότι έχουν πάρει το υλικό στα χέρια τους και 4 στελέχη του ΟΣΕ. Και αυτά αναμένεται να μπουν στο μικροσκόπιο. Γιατί όπως είπε και ο κύριος Τερεζάκης, αφού τα έχουν πάρει, ας ελέγξουν και τα mail τους να δούνε από πού έγινε αυτή η διαρροή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η έρευνα αυτή της δικαιοσύνης ξεκίνησε για τη διαρροή. Το διερευνόμενο αδίκημα αφορά τη διαρροή. Και μετά βεβαίως ήρθαν και τα υπόλοιπα. Άρα τώρα μπαίνουν, λοιπόν, θα δει αν από αυτά τα email έφυγε προς κάποια κατεύθυνση το ηχητικό. Ακριβώς. Τώρα, αν αυτό το ηχητικό δεν έφυγε από στέλεχος του ΟΣΕ απευθείας προς ένα μέσο ενημέρωσης, αλλά παρεμβάλλεται, λέω εγώ, ένα πολιτικό πρόσωπο, εκεί τι θα γίνει? Εκεί αυτό σημαίνει, Ράνια, εμπλοκή και του πολιτικού προσώπου. Που βεβαίως όταν υπάρχει εμπλοκή πολιτικού προσώπου, ξέρουμε ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Αν και κατά την άποψή μου, αυτό που θα απασχολήσει το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο, αν προκύψει, δεν θα είναι τόσο οι ποινικές συνέπειες, γιατί όπως είπα, το διερευνόμενο αδίκημα μέχρι στιγμής είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Περισσότερο αυτό που θα τον απασχολήσει θα είναι οι πολιτικές. Καταλαβαίνουμε τη σημασία δηλαδή που θα έχει κάτι τέτοιο, αν προκύψει, αν κάποιο στέλεχος του ΟΣΕ πει ότι εγώ, ναι, το στείλα εκεί, το στείλα. Ή φανεί τέλος πάντων με έναν τρόπο. Ή φανεί με κάποιο τρόπο από την έρευνα. Αν το υλικό δεν έφυγε με email, όπως έχουμε δει στο παρελθόν να γίνεται, με συγχωρείτε, αλλά έφυγε με στικάκι. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να εντοπιστούν τα ίχνη και οι διαδρομές? Κοίταξε, Ράνια, στο παρελθόν είχαμε ανάλογες έρευνες. Ναι, μπορεί να βρεθεί από ποιον, ποιος έκανε μάλλον αυτή την αντίγραφη, ποιος έκανε το αντίγραφο. Σου υπενθυμίζω την περίφημη λίστα Λαγκάρτ. Μπορεί να φανεί ποιος έκανε το αντίγραφο. Από εκεί και πέρα, αυτός που έκανε το αντίγραφο, δηλαδή το πέρασε σωστικάκι, θα πρέπει να πει και που το έδωσε, αν το έδωσε. Λοιπόν, και πριν από λίγη ώρα είχαμε και την πρώτη δημόσια τοποθέτηση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, της κυρίας Δηλίνη. Είπε η κυρία Δηλίνη ότι δεν μπορούν να υπάρχουν αιχμές για συγκάλυψη σε βάρος της δικαιοσύνης. Ναι, και ότι γίνονται εκ του πονηρού τέτοιες δηλώσεις για να εμπλακούν δικαστική λειτουργή σε κάτι το οποίο δεν μπορούν να κάνουν, δηλαδή τη συγκάλυψη. Γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, υπάρχει το άρθρο 86 του Συντάγματος, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Οπότε λέει η κυρία Δηλίνη, ό,τι έρχεται σε εμάς, όποια μήνυση έρθει σε εμάς, εμείς αμελητοί πρέπει να τη στείλουμε στη Βουλή. Η Βουλή αυτή είναι αυτή που μπορεί να ασκήσει ποινική δίωξη σε έναν υπουργό, σε ένα πολιτικό πρόσωπο. Λοιπόν, πριν από λίγο όμως από τους Δελφούς, η κυρία Δηλίνη απάντησε για πρώτη φορά δημόσια και στις καταγγελίες συγγενών θυμάτων για ψυχρή και ειρωνική αντιμετώπιση τους, αρνούμενη τα πάντα. Αμέσως μετά η Μαρία Καριστιανού, μιλώντας στο Μέγκα, δήλωσε ότι η κορυφή της δικαιοσύνης αμφισβητεί την αντιληπτική ικανότητα των συγγενών. Για πρώτη φορά, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τοποθετήθηκε δημόσια για την τραγωδία των Τεμπών, την εξέλιξη των ερευνών, αλλά και για τις καταγγελίες από συγγενείς θυμάτων περί αναλγησίας και το γεγονός ότι τους είχε παραπέμψει στην εκκλησία για να απαλύνουν τον πόνο τους. Διαψεύδω κατηγορηματικά
ότι αντί να διαβεβαιώσω οποιοδήποτε συγγενή προσέφυγε σε μένα ότι θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για να αποδοθεί δικαιοσύνη, τον παρέπεμψα για παρηγοριά στην Εκκλησία. Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι συμπεριφέρθηκα με αυτό τον κινησμό που μου αποδίδεται σε οποιοδήποτε συγγενή θύματος για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τα Τέμπη. Αυτό θα ήταν απάνθρωπο, επιτρέψτε μου να πω. Ο αβάσταχτος, ας πούμε, πόνος... Όλοι το αντιλαμβανόμαστε έτσι, αυτό. Και η οργή των ανθρώπων αυτών το που έχασαν όλοι τους αγαπημένους τους, δικαιολογεί στη συνείδησή μου παρερμηνία από ορισμένους από αυτούς, συζητήσεων που έγιναν στο γραφείο μου με ανθρώπινες στιγμές. Δεν είμαι απέναντί τους, κυρία Μάντ. Αντίθετα, είμαι μαζί τους. Η κεφαλή της δικαστικής εξουσίας άρχισε να μιλάει, αλλά μιλάει για να σχολιάσει τη δική μας αντιληπτική ικανότητα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι ακόμη μία απόδειξη της πλάνης στην οποία βρίσκεται η δικαστική εξουσία. Εύχομαι κάποια στιγμή αυτό να αλλάζει, γιατί η υπομονή μας πραγματικά εξαντλείται. Η κυρία Αδηλίνη από το Φόρουμ των Δελφών ανέφερε πως η ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών βαίνει προς την ολοκλήρωσή της, ενώ σημείωσε πως ο εφέτης ανακριτής της Λάρισας δεν πρόκειται να αφήσει κανένα σημαντικό ερώτημα των συγγενών των θυμάτων αναπάντητο. Παρατηρείται το πολύ σπάνιο φαινόμενο στη δικαστική μας ιστορία να ορίζεται πραγματογνώμονας προκειμένου με νέα δική του αυτοτελή έρευνα να επιβεβαιώσει ή όχι το πόρισμα των αρχικώς οριστέτων πραγματογνωμών. Έχει αποσταλεί στην Αγγλία βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο παρότι έχει εξεταστεί εδώ πέρα από τις ελληνικές αρμόδιες υπηρεσίες, το έστειλε εκεί ο ανακριτής για να διερευνηθεί πλήρως από απολύτως εξειδικευμένο προσωπικό εάν η μοιραία εμπορική αμαξοστοιχεία μετέφερε οτιδήποτε άλλο πέραν των τηλεθέτων εμπορευμάτων. Εμείς ακόμα ψάχνουμε υπολείμματα των παιδιών μας, απαντά με οργή στο Μέγκα η Μαρία Καριστιανού. Λυπάμαι πάρα πολύ που μετά από όλα αυτά που έχουν βγει στην επιφάνεια για όλα αυτά τα διανόητα, μραχητικά, ντοκουμέντα, τα μονταρισμένα, για το ότι δεν είχαν ζητηθεί από την αρχή τα αυθεντικά παρόλο που εμείς διαμαρτυρόμασταν, για το ότι πρέπει να βάζουμε τους σκύλους να ψάχνουμε υπολείμματα των ανθρώπων μας σε σημείο που δεν έχει καμία σχέση με τον αρχικό τόπο του δυστυχήματος. Την πόρτα του εφέτη ανακριτή περνούν συνεχώς συγγενείς θυμάτων για συμπληρωματικές καταθέσεις που εντάσσονται στην κύρια δικογραφία.